Κύριε Καλούπη, είσαστε στην Καλαμάτα με αφορμή την εκδήλωση τη Willing to Help. Ένα σχόλιο για την εκδήλωση και ποια ήταν η δική σας συνεισφορά σε αυτή. Πάρα πολύ ωραία, είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν το περίμενα, ο κόσμος την αγκάλιασε την εκδήλωση. Ήρθαν μικρά παιδιά, πήραν μέρος σε ενέργειες που γίνανε και δράσεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες από διάφορες ομάδες, τυφλούς, κουφούς και κινητικά ανάπηρους. Παίξανε μπάσκετ, παίξανε τένις. Και γενικώς βάλανε μια μάσκα και γίνανε τυφλοί για να μπορέσουν να περπατήσουν όπως οι τυφλοί. Και μάθανε και για τα σκυλιά τα ειδικά που υπήρχαν για να βοηθάνε τους τυφλούς. Ήταν υπέροχα, πάρα πολύ υπέροχα. Ήρθα εδώ πέρα για να δώσω στον Δήμο Καλαμάτας, στον Δήμαρχο προσωπικά. Είναι ο πρώτος Δήμαρχος ο οποίος δέχτηκε να μπει η τεχνολογία μας στην ιστοσελίδα του, στην επίσημη ιστοσελίδα, ώστε να μετατραπεί αυτόματα όλη η ιστοσελίδα σε προσβάσιμη σε κινητικά, από κινητικά αναπήρους, τυφλούς και κουφούς ταυτόχρονα. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για την εφαρμογή. Τι είναι ακριβώς αυτή η εφαρμογή, πού εξυπηρετεί, πόσο καιρό τρέχει? Εγώ πριν από 6 μήνες έλαβα ένα email από έναν άνθρωπο ο οποίος είχε κινητικά προβλήματα και ήταν και τυφλός και μου είπε μακράν να υπήρχε ένα Facebook για μας. Εγώ λοιπόν έκατσα και σχεδίασα ένα Facebook το οποίο αναγνωρίζει, είναι ένα social media, μια κοινωνική εφαρμογή η οποία αναγνωρίζει την αναπηρία. Και μόλις συνδέεσαι στο προφίλ αυτό, σε αυτό το Facebook, σου δίνει τα εργαλεία με βάση τη χρονοκαθυστέρηση, σου δίνει τα εργαλεία να μπορείς να τα δουλέψεις αν έχεις προβλήματα. Αν είσαι τυφλός, μπορείς με φωνητικές εντολές να ακούσεις, να ακούσεις τι γίνεται. Αν είσαι κινητικά ανάπηρος και δεν κουνάς τα χέρια σου, μπορείς να δουλέψεις μία πάρα πολύ ωραία εφαρμογή με το κεφάλι. Μπορείς να δουλέψεις επίσης, τώρα έχουμε προχωρήσει να βάλουμε και με το πόδι να το δουλεύεις. Όπου τοποθετείς το ποντίκι σου, σου μιλάει και σου λέει πού είναι το ποντίκι σου εκείνη τη στιγμή. Έχουμε μπει μέσα στην πλατφόρμα και η πλατφόρμα αναγνωρίζει αυτόματα ότι εσύ έχεις πρόβλημα με το άνα άκρα και σου δίνει τη δυνατότητα να κινήσεις το ποντίκι σου με το κεφάλι σου. Εάν έχεις κάμερα. Αν δεν έχεις κάμερα, θα σου δώσει ένα μήνυμα ότι βάλε κάμερα για να κουνήσεις το ποντίκι σου με το κεφάλι. Και πάμε τώρα σε μια ομάδα, ας πούμε. Ντοκιμαντέρ κοινωνία. Να σου αναγνωρίζει το πρόσωπο και να με τις κινήσεις του προσώπου σου να μπορείς να δουλέψεις και διάφορα τέτοια θέματα. Επίσης, αυτό που μου έκανε μεγάλη έκπληση είναι ότι μόλις προλάβαμε να το βγάλουμε στον αέρα αυτή την εφαρμογή, να μπει δηλαδή στο www.disablebook.com κάποιος, θα δει ότι έχουμε πάρα από 100.000 εγγεγραμμένους χρήστες ήδη και προχωράμε. Τι σκέφτεστε, επεξεργασία από ένα long graphon, τι σκέφτεστε. Ενημερώσεις, Disabled People Social Network and Graphon. Σκοπό μας είναι να φτάσουμε τα 3 εκατομμύρια για να μπορέσουμε να προσκαλήσουμε τους φοιτητές, τα πανεπιστήμια όλου του κόσμου, ώστε να βάλουμε νέες τεχνολογίες και να αρχίσει σιγά σιγά ο κόσμος να μαθαίνει ότι υπάρχει αυτονομία, υπάρχουν μη μίζερες τεχνολογίες, κορυφής και σε αυτό το χώρο μπορεί να τις δει. Άρα η εφαρμογή είναι προσβάσιμη σε κάθε απλό υπολογιστή, δεν χρειάζεται ένας εξοπλισμός αναγκαίος? Όχι, εντερώς δωρεάν, απλά μπαίνει στην ιστοσελίδα μας και γίνεσαι μέλος και απολαμβάνεις όλες αυτές τις υπηρεσίες και όλες αυτά τα λογισμικά δωρεάν. Επειδή η τεχνολογία εξελίσσεται και στο μέλλον θα χρειαστεί βελτιώσεις κτλ. Σας έχουν προσεγγίσει κάποιοι να χρηματοδοτήσουν ή να εξελίξουν την εφαρμογή? Όχι ακόμα. Έχουμε πάρει μέρος σε πολλούς διαγωνισμούς, σε διαγωνισμούς με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, έχουμε πάρει μέρος σε διαγωνισμούς με τον Κόκαλη, έχουμε πάρει μέρος σε πολλά αυτά, αλλά αυτά τα πράγματα ξέρετε πώς είναι, τώρα καθυστερούν.
ελπίζουμε ότι θα το αγκαλιάσουν οι φοιτητές, θα το αγκαλιάσει ο κόσμος χωρίς αναπηρίες. Δεν είναι για τους, μπορεί να έχουμε τα εργαλεία για ανθρώπους με αναπηρίες, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι άνθρωποι χωρίς αναπηρίες να έρθουν, να το αγκαλιάσουν και να μπορέσουμε να το εξελίξουμε αυτό, ναι, όντως, να το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Να έρθουν νέες φρέσκες ιδέες, νέα μυαλά, νέοι προγραμματιστές οι οποίοι θα φτιάξουν ειδικά εργαλεία μέσα από την πλατφόρμα μας, αλλά θα τα εγκρίνουμε εμείς που έχουμε αναπηρία. Στην ομάδα υπάρχουν 11 επιστήμονες, 6 από αυτούς έχουν ήδη αναπηρία. Έχω ένα τυφλό, 2 τυφλούς προγραμματιστές στην ομάδα μου. Έχω έναν τυφλό, έχω ένα κουφό προγραμματιστή στην ομάδα μου. Εγώ ίδιος έχω αναπηρία και είμαι προγραμματιστής. Και όλη τη τεχνολογία μπει σε αυτή την πλατφόρμα θα εγκριθεί πρώτα από εμάς που έχουμε ήδη μια αναπηρία, ώστε να είναι κορυφή. Να πούμε ακόμα ότι έχουμε υπογράψει συμφωνία με το ΤΕΙ Μακεδονίας Θράκης. Υπάρχει ένα εργαστήριο εκεί κάτω από τον ένα φοβερό καθηγητή ο οποίος αναλαμβάνει αυτές τις δουλειές και μας έχει βοηθήσει πολλά. Θα βάλουμε μέσα νέες τεχνολογίες από το από τα ΤΕΙ Μακεδονίας και Θράκης. Επίσης μας έχει προσεγγίσει, την πλατφόρμα μου την έχει προσεγγίσει ο επίκουρος καθηγητής μηχανολογίας από την Κύπρο, ο κύριος Αγγελής Ιωάννης. Μας έχουν προσεγγίσει το CNN για να μπουν νέες τεχνολογίες που να βοηθάνε τα ΑΜΕΑ να καταγγείλουν τα πράγματα τα οποία θέλουν να καταγγείλουν στο CNN. Και γενικώς έχουμε έτσι μια συνεργασία και ένα ενδιαφέρον από μεγάλους φορείς και ελπίζουμε αυτό να συνεχίσει ακόμα.